Απρόσμενη εξέλιξη είχαν οι διακοπές οικογένεια στην ελεύθερη Αμοχωστό. 14μηνο βρέφος βρίσκεται διασωληνωμένο στο Μακάριο νοσοκομείο, αφού κινδύνεψε να πνιγεί. Το ρολόι έδειχνε λίγα λεπτά πριν τις 9 το πρωί, όταν το βρέφος βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του σε εξοχική οικία στο παραλίμνη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ενώ απολάμβαναν τη μέρα τους, ο εφιάλτης ξεπρόβαλε μπροστά στα μάτια τους. Το βρέφος βρέθηκε μέσα στην πισίνα, δίνοντας μάχη για να σωθεί. Έντρομοι γονείς του μαζί με γείτονες έβγαλαν το κοριτσάκι από την πισίνα και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το κοριτσάκι στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, μέλη της οποίας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ξαφνικά το παιδάκι μέσα στο νερό.